Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του Πασόκ, στον νότιο τομέα εκλέγεται. Γεια σας κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Αγκαντώνα. Μόνο ο κύριος Φουσκίδης θα μην γίνει γενικός γραμματέας της κυβέρνησης αυτό. Όχι, προ Θεού. Γιατί εδώ πέρα βλέπω πάνω από ένα χρόνο. Γι' αυτό, κάτι κύριε. Έχετε πάθει στο Πασόκ. Ο κύριος Σπυρόπουλος προάλλες μου έλεγε να πάω σε ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μου λέτε να αναλάβω αυτό το πόσο τώρα και τι, δηλαδή. Προκάλεσε. Κρίμα δεν είναι. Μόνο αυτό να μην κάνετε. Μόνο αυτό. Γιατί δεν θα μακροημερέσετε όπως συμβαίνει με διάφορους άλλους που έχουν πάρει. Επίσης φίτο ο κύριος Χριστίδης, να το πούμε. Και εκείνος φίτ. Και νέος πατέρας και όλα μια χαρά διατηρείται εκεί με όλες τις σκοτούλες εκεί στο νότιο τομέα. Λοιπόν, να κάνουμε έναν απολογισμό, κύριε Χριστίδη, από την τριήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια. Ναι, κυρία Καντώνα, κοιτάξτε, νομίζω ότι προκύπτουν τρία ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι αν γίναμε σοφότεροι από τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης για τα ερωτήματα τα οποία έχουμε βάλει εδώ και μια εβδομάδα από όταν προέκυψε το πρωτοσέλιδο του Βήματος, αλλά και ρεπορτάζ άλλων εφημερίδων όπως της Καθημερινής. Μάθαμε ποιος είναι αυτός ο οποίος πήγε ξημερώματα και πήρε τα στικάκια. Όχι. Μάθαμε ποιος αλλίωσε τις συνομιλίες. Όχι. Μάθαμε ποιος τις διοχέτευσε σε μέσα ενημέρωσης. Ούτε. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης δεν έδωσε απαντήσεις, αν και αυτή τη φορά μας έκανε τη χάρη να έρθει να μιλήσει για το ζήτημα των τεμπών. Δεύτερον, υπήρξε πλήρης κάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη και όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας στον Κώστα Καραμαλή. Ένα ζήτημα το οποίο φαινόταν να έχει ειδικά χαρακτηριστικά είναι πια ζήτημα όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο ενός ανθρώπου. Και το τρίτο το οποίο είναι ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να εγκαινιάσει την προεκλογική περίοδο και να βάλει με όρους ακραίας πόλωσης τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εδώ είμαστε λοιπόν να αναμετρηθούμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο το οποίο επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πάντως, κύριε Χριστίδη, επειδή θα το δούμε μπροστά μας, το συζητούσαμε και εμείς νωρίτερα και μέχρι τις ευρωεκλογές αλλά και μετά από αυτές, επειδή μοιραία θα πρέπει οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να βρίσκεται κοινό τόπο όταν προκύπτουν τέτοιες διαδικασίες, δεν μάθαμε επίσης και το άλλο. Αν υπήρχε προσυνεννόηση ή δεν υπήρξε μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως υποστήριξε ο κύριος Παπάς. Και εκεί έχουμε ένα σκοτάδι ακόμα παρά τις διαψεύσεις τις δικές σας. Εσείς πώς το σχολιάζετε? Δεν υπήρξε. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι απολύτως ξεκάθαρο. Άρα γιατί ο κύριος Παπάς επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή να προβεί? Δεν μπορώ σε να τα απαντήσω ειλικρινά. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ανάγκη να παρουσιάζει επικοινωνιακά μια εικόνα διαχείρισης των πραγμάτων. Το είδαμε και με τους διεθνείς παρατηρητές, το βλέπουμε και με τη διαρροή, η οποία, μάλλον όχι διαρροή, με την δήλωση του κ. Παπά γύρω από τα ζητήματα της προσυνεννόησης. Δεν καταλαβαίνω τις σκοπιμότητες αυτές. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι βάζουν σε διακύβευση τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η αντιπολίτευση σε μια θεσμική πρωτοβουλία όπως ήταν αυτή που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι εμείς θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο τον οποίο χαράξαμε, έναν δρόμο που έχει θεσμικότητα. Ένα δρόμο που έχει σοβαρότητα, που έχει προτάσεις και που θα επιμένει στα ερωτήματα τα οποία βλέπετε ότι έχουν και αποτέλεσμα. Διότι αυτό το οποίο συνέβη με τον κύριο Μπρατάκο και αυτό το οποίο συνέβη με τον κύριο Παπασταύρου είναι η παγίδα την οποία πήγε να στήσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, με πολύ καθαρό τρόπο εμείς θα προχωρήσουμε και καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πεδίο και για την οικονομία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρόθυμος και μεταλλάσσει το ΠΑΣΟΚ σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλο θέμα ο κύριος Μητσοτάκης με το πράσινο, γιατί είδα ότι ο κύριος Φλωρίδης πανηγύριζε μέχρι και για τα ζητήματα του βατοπεδίου. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα ο κύριος Μητσοτάκης και με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι τον πρόεδρο παρόλογο να τον κάνει υπουργό, τον κύριο Αποστολάκη επίσης παρόλογο να τον έχει κάνει υπουργό. Εμείς δεν είμαστε πράσινοι του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε το ΠΑΣΟΚ, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Έχει υιοθετήσει απόψεις του για την Golden Visa, έχει δεχτεί επιθέσεις πολύ συγκροτημένες, οι οποίες είχαν αποτελέσματα για μια σειρά θεσμικών ζητημάτων. Και επομένως, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλός του πολιτικά, μάλιστα, ουσιαστικά σε όλα τα ζητήματα. Μία τελευταία ερώτηση. Επειδή ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα και το ύψος το οποίο θα κυμανθεί ο νέος κατώτατος μισθός από την Πρωταπριλιά, από τη Δευτέρα δηλαδή. Είστε OK με αυτό το νούμερο, κύριε Χριστίδη, στο ΠΑΣΟΚ? Εμείς έχουμε μια πάγια θέση η οποία λέει ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να προκύπτει από τη συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων. Από εκεί πέρα, κύριε Αγκαντώνα, η άποψή μου είναι ότι κάθε ευρώ παραπάνω
που στηρίζει τον Έλληνα πολίτη είναι κάτι σημαντικό. Απλώς να πούμε ότι τον κατώτατο δεν τον δίνει το κράτος, τον επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, έτσι, γι' αυτό σας ρώτησα. Γι' αυτό και αναφέρομαι στους κοινωνικούς εταίρους, γιατί ο κατώτατος μισθός πρέπει να προκύπτει από τη συνεννόηση εργοδοτών εργαζομένων. Αυτό δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, όπως σωστά παρατηρείτε, δεν είναι ένα δώρο το οποίο κάνει η κυβέρνηση. Είναι μια, αν θέλετε. Όχι απλώς, κύριε Χριστίδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, για παράδειγμα, θέλαμε να υπάρχει μπροστά το 9. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη θέση ή τη θεωρείτε υπερβολική? Το 900. Εντάξει, θα μπορούσα και εγώ να πω ότι θα ήθελα να έχει μπροστά το 1. Το 1. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση η οποία, ξέρετε, δεν τελειώνει ποτέ. Το βασικό ζήτημα είναι η παρατήρηση που κάνετε, που είναι πολύ σωστή, ότι αυτό θα το επομισθούν οι εργοδότες χωρίς να υπάρχει μείωση του εργοδοτικού κόστους. Και ότι δεύτερον, με βάση αυτά τα οποία έρχονται στο πόλεμο δημοσιότητας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα μας καθιστούν την προτελευταία χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Χαιρετούμε, καλό να είστε Σαββατοκύριακο. Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε εσάς.